τον υπέροχο άνθρωπο και ηθοποιό συνάντησε η κάμερα του Happy Day που σου φτιάχνει πραγματικά τη μέρα με το μοναδικό λόγο και την ευγένειά του. Ο Κωνσταντίνος Τζούμας, πάντα ανατρεπτικά ειλικρινής, μιλά για την ιδιαίτερη παράσταση που ξεκινά στο θέατρο Τζένι Καρέζη, καβάφης αυτοβιογραφούμενος, σε σύνθεση κειμένου και σκηνοθεσία του Γιάννη Φαλκόνη. Επιλεκτικά κάνετε κάποια πράγματα, κάνετε θέατρο, κάποιες παραστάσεις. Τελευταία απέχετε λίγο. Ναι, για την ακρίβεια, οι επιλογές μου είναι να μην κάνω τελευταία. Δηλαδή, μετά το εγώ δεν, ήταν σαν ένα κλείσιμο του ματιού και προς τους θεατές. Ότι εγώ δεν. Αλλά μου είχε προκύψει η περιπέτεια της γραφής. Γραφτήκαν αυτά τα τρία βιβλία ως εκ θαύματος Κομπλήτανον και Πανολευθρίαμβος. Το ραδιόφωνο το καθημερινό από το 2000. Στον Ελευκό, ναι. Και το θέατρο κατά κάποιο τρόπο έτσι χλώμιασε. Δεν αισθάνθηκα την ανάγκη να είμαι κάθε βράδυ επάνω στη σκηνή. Δεν έχω και σε μεγάλη εκτίμηση, εκτός από τους ήρωες του Μπέκετ, τους ήρωες των θεατρικών έργων. Τα διλήμματά τους μου είναι αστεία. Εγώ τα έχω λύσει αυτά από πολύ μικρό παιδί. Οπότε πέρασε κάποια χρόνια που έκανα άλλα πράγματα. Μαγεύτηκα, ταξίδεψα, διάβασα πάρα πολύ κτλ. Και έτσι αποτοξινώθηκα. Από το θέατρο. Και τώρα, όταν ήρθε ο Γιάννης ο Φαλκόνης και έκανε αυτή την πρόταση να κάνουμε τον Καβάφη, αυτοβιογραφούμενο όμως, ξέρεις, μεγαλώνοντας, συμπεριλαμβανομένης και της ματαιοδοξίας, δεν θες να κάνεις τώρα πράγματα πρόχειρα και εργάκια κτλ. Θες να κάνεις κάτι που να έχει σχέση με ένα πρόσωπο, να το πάρεις μαζί σου. Να σας μαγεύσει λίγο, να σας συντριγκάρει. Ναι, και να το πάρεις μαζί σου φεύγοντας από αυτό το μάταιο κόσμο κάποια στιγμή. Δεν έχω υπάρξει φανατικός κανενός πράγματος. Έχω και από φύση μου μία, πώς θα το λέγα, απροθυμία για ολοκλήρωση. Δεν με πολύ ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, δηλαδή. Ξεκινάω κάτι, το βρίσκω έτσι αρκετά γοητευτικό και κάποια στιγμή το ενδιαφέρον μου μετατοπίζεται και πάει σε κάτι άλλο. Δεν θέλω ντε και καλά να γίνω ο πρώτος αυτό που διάλεξα ή κάτι τέτοιο. Δεν έχετε μέσα στο τον πρώτο αθλητισμό και τον μεταγωνισμό, ποτέ δεν τον είχατε. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ, ειλικρινά. Είχατε πει κάτι εξαιρετικό σε μια σύνταξή σας, ότι ποτέ δεν ασχοληθήκατε με τα χρήματα, ποτέ δεν τα κυνηγήσατε. Μεγάλο χρονικό διάστημα που το χρήμα με απέφευγε συστηματικά. Δεν έκανα και εγώ τίποτα. Μετά άρχισε να έρχεται λόγω δουλειάς, ξέρεις. Από το γερνούσα και χωρίς αυτό. Δεν μου έλειπε δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής. Σεξουαλικμάν είμαι ευχαριστημένος. Οικονομικμάν δεν θα το έλεγα. Και αυτό φέρνει και μία φιλοσοφική ανεπάρκεια. Λοιπόν, αυτά τα τρία είναι. Μέσα σε αυτά τα τρία κινήθηκα. Οπότε δεν σε νοιάζει άμα περνάς καλά, ξέρεις, γενικά στη ζωή σου. Τι να τα κάνεις τα βραβεία και τα έπαθλα σε ακαδημίες γραμμάτων και τεκνών και να μην έχεις καμία θέση στο κρεβάτι κανενός. Δεν έχει κανένα νόημα. Το ότι δεν κάνατε οικογένεια, θέλω να πω, τώρα θα μπορούσατε να είχατε, ας πούμε, παιδιά ή μία σύντροφο, σας έχει λείψει τώρα που... Όχι, δεν μου πέρασε ποτέ. Αλλά δεν πέρασε και στο μυαλό από μία τύπησα με την οποία συναναστράφηκα. Να μου πει ότι θέλω κάτι να μου ζητήσει. Δεν ζητούσα εγώ, δεν ζητούσαν και αυτές, υποθέτω. Ευγενικό και πολιτισμένο είναι αυτό και η ζωή συνεχίζεται. Βλέπω ότι έχω να κάνω με ανίδεως και με το επίπεδο που επικρατεί εδώ μέσα δεν νομίζω ότι θα μπορέσετε να εισχωρήσετε στους χώρους της διανόησης. Γεια σας. Πώς σας φαίνεται η δουλειά μου? Γευστικότατη. Να, μια εκτίμηση τρέζ εξτραβαγκάν. Η τηλεόραση σας έχει λείψει, έχετε μπει στον πειρασμό κάποια στιγμή να πείτε? Όχι. Μου έχουν προτείνει διάφορα πράγματα, αλλά επειδή δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη, εγώ θέλω να κάνω κάτι στην τηλεόραση, αφενός να είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και σπάνιο, και αυτό να είναι πάρα πολύ καλοπληρωμένο, σκανδαλωδώς καλοπληρωμένο. Στην ιδιωτική τηλεόραση μιλάω, δεν μιλάω στην κρατική κτλ. Πρέπει να είναι υπερβολική. Δηλαδή το συνάφι να τρανταχτεί από αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν τέτοιο χρήμα κτλ. Για να έχει ένα νόημα. Θέλετε ακόμα να κάνετε ταξίδια, να φλερτάρετε, ναι, να έχετε τη διάθεση για αυτά? Ναι, πώς δεν θέλω να κάνω ταξίδια. Καλά, να φλερτάρει ίσως όχι, γιατί άμα έχεις μια σύντροφο δεν χρειάζεται να κάνεις και 15 ανοίγματα δεξιά και αριστερά. Όχι, αλλά ταξίδια και έχω τρομερή περιέργεια για τις ζωές των ανθρώπων, για το τι γίνεται δίπλα μου. Είμαι πάρα πολύ περίεργος γενικά άνθρωπος. Αυτό είναι ότι με κρατάει έτσι σε ένα ενδιαφέρον. Έχω τρομερή περιέργεια.